στους 17 πόντους. Νομίζω ότι φτάνει στους 31 πόντους. Ναι. Και τώρα στους 32 πόντους ο Λεντέσμα. Πρώτο σκόρερ του αγώνα, 78-96. Ο Αχιλλέας είναι ο πρωταθλητής Κύπρου στην Καλαθόσφαιρα για το 92-93. Κατακτά έτσι τον πέμπτο τίτλο στην ιστορία του. Βέβαια, αφού είναι πια το ενδιαφέρον, μπορούμε να πούμε τυπικό. Το κάρφωμα από τον Flowers. 31 δευτερόλεπτα ακόμη, 31 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Αχιλλέα από, από την κατάκτηση του πέμπτου πρωταθλήματος Κύπρου στον μπάσκετ. Ενώ έχουμε και ένα φάουλ που κέρδισε ο Λεντέσμα, Στίβ Λεντέσμα θα στηθεί και πάλι στη γραμμή των φάουλ. 80-96 στους 16 πόντους η διαφορά. Μετά από 6 χρόνια ο Αχιλλέας φτάνει στην κατάκτηση του 5ου πρωταθλήματός του. Ο Λεντέσμα ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστοχή και στην δεύτερη. 80-98 και τα πανηγύρια έχουν στηθεί στην κερκίδα από τους φιλάθλους του Αχιλλέα. Τυπικά αυτά τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Μιραλάης ανενόχλητος γυρίζει την μπάλα. Δεν θα κάνει το σούτ. 7 δευτερόλεπτα, επιχειρεί τώρα το τρίποντο, αστοχή και ακόμα δεν τέλειωσε, τώρα τελειώνει το παιχνίδι. 82-98, ο κόσμος μπήκε, οι σαμπάνιες ανοίγονται για τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας μετά από 6 χρόνια φτάνει στην κατάκτηση του 5ου πρωταθλήματος στην ιστορία του, ξέφρενοι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Αχιλλέα και δικαιολογημένη Πέτρο. Λίγο για, να πούμε τους πόντους, Ανδρέα, για τον Αποέλ 28, ο Λέας 9, ο Στυλιανίδης 7, ο Μάριος Ιωάννου 32, ο Φλάουερς 2, ο Χατζηαθανασίου 2, ο Νικόλας Ιωάννου 2, ο Μιραλάης, και για τον Αχιλλέα, τον πρωταθλητή και Αχιλλέα. Όμως Πέτρο, να δώσουμε μικρόφωνο στον Γλαύκο Μιχαηλίδη για κάποιο ρεπορτάζ. Κοντά μας ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κύριος Στάκης Λύρας. Κύριε Λύρα, είσαι ευτυχισμένος. Πες μας, δικός σου ο λόγος. Ναι, όπως είπατε, μπορώ να νιώθω ήσυχος και ευτυχισμένος, διότι πήραμε το πρωτάθλημα. Παρόλο που σήμερα παίξαμε πάρα πολύ νευρικά. Ο τίτλος όμως ανήκει σε αυτά τα παιδιά. Και πιστεύω ότι η δίκαια το παρηγυρίζουν μετά από τόσα χρόνια. Η ομάδα σου έχει βγει έξω από το γήπεδο. Θα ήθελα να ρωτήσω ήδη από τώρα, ποιοι στόχοι, μελλοντικοί στόχοι του Αχιλλέα. Κοιτάξτε, βγήκαμε έξω από το γήπεδο ακριβώς διότι βρεθήκαμε σε μια κρίσιμη κατάσταση και τα γνωστά γεγονότα, η αποβολή του Λεντέσμα και ορισμένοι άλλοι τραυματισμοί, εκείνες οι συγκυρίες που μας άφησε έξω από το γήπεδο, που πιστεύω ότι δεν πρόκειται να το χάσουμε, διότι πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι πολύ καλή και μπορεί να παίξει ακόμα πολύ καλύτερα. Η στόχη δική μου, είμαι ταγμένος να υπηρετώ τον μπάσκετο. Θα συνεχίσω, είμαι στον Αχιλλέα μέχρι τον Ιούνιο. Θα συνεχίσω και θα βρω την ευκαιρία τώρα να δουλέψω με τα μικρά παιδιά και το γυναικείο μπάσκετ και μετά βλέπουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Λύρα, πρέπει να γυρίσει στους πανηγυρισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας, το συμβούλιο και τις προσπάθειες. Τη γυναίκα μου εδώ πέρα που υπέφερε αρκετά μαζί μου. Αφιερώνω το κύπελλο σε όλο τον κόσμο, τους φίλους του Αχιλλέα. Θα δώσω και συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, διότι πιστεύω ότι σε αυτή την τελική φάση έγιναν ορισμένα παιχνίδια, μπορεί να τέλειωσε γρήγορα με το 4-0, αλλά πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα η οποία επικρατούσε, ελάχιστες περιπτώσεις ταραξιών, πιστεύω ότι ήταν τέλεια η ατμόσφαιρα και των δύο παιχνιδιών, και ελπίζω για το καλό του μπάσκετμπολ να συνεχιστεί και στο μέλλον
αυτή η ατμόσφαιρα. Και ευχαριστώ επίσης εσάς για την ολόχρονη προσπάθειά σας να προβάλλετε τον μπάσκετμπολ και εύχομαι να το συνεχίσετε με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίρα. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Τάκη Λίρα, τον προπονητή του Αχιλλέα, που χάρισε τον 5ο τίτλο στην ιστορία του Αχιλλέα. Είναι και ο 4ος τίτλος που κερδίζει ο Τάκης Λίρας με τον Αχιλλέα, ενώ ο Δώρος Ασίχαλης κόβει το διχτάκι κατά το έθιμο. Ήθιστε ο πρωταθλητής να κόβει το διχτάκι, ο Δώρος Ασίχαλης από πλευράς Αχιλλέα, ενώ στον αγωνιστικό χώρο έχει στηθεί ένα ξέφρενο πανηγύρι από τους οπαδούς και τους παίχτες του Αχιλλέα. Οι σαμπάνιες ρέουν, τις είδατε και στους δέχτες σας προηγουμένως. Ο Αχιλλέας που δίκαια έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Ένας τίτλος που ήρθε μετά από 6 χρόνια. Ο Πανίκος Κυριάκου, αντικείμενο θερμών εκδηλώσεων. Και με ένα ρεκόρ φετινό, 20 νίκες και 2 ήττες, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα. Ήταν το ρεκόρ του Αχιλλέα σε αυτή την περίοδο, σε πρωτάθλημα και σε play-off. Να δώσουμε όμως μικρόφωνο και πάλι στο Γλαύκο Μιχαηλίδη για ένα ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο. Κοντά μας ο Δώρος Ασίχαλης από τους πρωταγωνιστές. Δώρο, τα συναισθήματά σου. Σήμερα η ομάδα σου είναι πρωταθλήτρια. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Έχει εδώ και 6 χρόνια να πιάσουμε ένα πρωτάθλημα. Πηγαίναμε πάντα στους τελικούς. Χάναμε από ατυχίες. Φέτος τα καταφέραμε. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Από ό,τι βλέπεις και εδώ, όλα τα παιδιά χαρούμενα. Ωραία. Πόσο δυσκολευτήκατε σήμερα? Από ό,τι είδατε κι εσείς, δεν δυσκολευτήκαμε. Στην αρχή απλώς παίξαμε λίγο χαραλά. Όταν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και πήγαμε μέσα στα αποδυτήρια και είδαμε ότι το Αποέλ ήταν κοντά μας στο σκορ, έπρεπε να σκεφτούμε, να σοβαρευτούμε και να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε για να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρο. Και εγώ ευχαριστώ. Οι χαρές και τα πανηγύρια συνεχίζονται. Να συμπληρώσουμε τους πόντους από πλευράς Αχιλλέα. Ο Λεντέσμα 34 με 5 τρίποντα, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Ο Χατ 23, ο Σωτήρης Κυριάκου 6, ο Μυραλάης 8, ο Πανίκος Κυριάκου που άνοιξε και την σαπάνια 4, ο Δώρος Ασίχαλης 11 με ένα τρίποντο, ο Γιαγκουλής 3 και ο Αντώνης Ασίχαλης 9. Ενώ ο Γλαύκος Μιχαηλίδης είναι έτοιμος για άλλο ένα ρεπορτάζ. Να τον ακούσουμε. Αντώνη, σήμερα ο Αχιλλέας μετά από πολλά χρόνια ξανά πρωταθλητής. Σε ακούω, τι έχεις να πεις? Ναι, είναι αλήθεια. Όλο το Καϊμακλίν περίμενε αυτό το πρωτάθλημα. Είχε 7 χρόνια να κατακτήσουμε έναν τίτλο. Πάντα φτάναμε πολύ κοντά, αλλά την τελευταία στιγμή το χάναμε. Πιστεύω ότι φέτος έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές μας, αλλά περισσότερο και από το Συμβούλιο. Τους ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας όλους, αλλά περισσότερο τον αντιπρόεδρο μας, τον κύριο Νίκο Τσατάλα, ο οποίος μπορώ να πω άφησε όλες τις δουλειές του για να ασχοληθεί μόνο για μας, μόνο για αυτόν τον τίτλο. Πιστεύω ότι υπάρξει, μπορούμε να του τον αφιερώσουμε. Τι σημασία έχει για σένα ειδικά αυτός ο τίτλος? Η αλήθεια είναι ότι τον ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα μια αναζωογόνηση μετά από τόσα χρόνια που είχαμε να κατακτήσουμε έναν τίτλο. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έκδηλη η χαρά στα πρόσωπα των παιχτών του Αχιλλέα, του Αχιλλέα που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δικαιολογημένη η χαρά και τα πανηγύρια. Ενώ βλέπετε τον κύριο Μουσούτα, τον πρόεδρο του Αχιλλέα και βουλευτή του Δίκο, στον αγωνιστικό χώρο να χαίρεται και αυτός τη νίκη και τον τίτλο της ομάδας του. Τα πανηγύρια δεν έχουν τελειωμό από πλευράς Αχιλλέα. Ένας τίτλος είναι αρκετά σημαντικός. Είναι
το επιστέγασμα των προσπαθειών ενός ολόκληρου χρόνου, ενός χρόνου που είχε σαν επιστέγασμα αυτό τον τίτλο. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ο πέμπτος τίτλος στην ιστορία του Αχιλλέα. Ο κύριος Λύρας κατακτά με την ομάδα του Καϊμακλείου τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του. Ενώ ο Γλάφκος Μιχαηλίδης έχει κοντά του τον Αντώνη Λουσάκη, τον βοηθό προπονητή του Πέτροβιτς, να τους ακούσουμε. Ποια τα δικά σου συναισθήματα? Καταρχήν πρέπει να συγχαρούμε τον Αχιλλέα για τη δίκαιη, πιστεύω, κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν η πιο πλήρης ομάδα, είχε 10 εισάξιους παίκτες, ίσως και περισσότερους, στη δύναμη της. Παρουσίασε μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και ειδικά τώρα στα play-offs φάνηκε ιδιαίτερα δυνατός. Δυστυχώς η ομάδα μου στάθηκε άτυχη στο πιο κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος. Θυμηθήκαμε από τραυματισμούς. Δεν πειράζει όμως, προσπαθήσαμε και πάλι τα συγχαρητήρια μου στον Αχιλλέα. Αντώνη, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ φάνηκε να είναι κουρασμένη στα δύο τελευταία παιχνίδια. Όμως το ΑΠΟΕΛ είναι στο κύπελλο. Τι νομίζεις ότι θα γίνει, τι νομίζεις ότι θα πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Έχει τόσο καιρό που δίνουν συνεχή παιχνίδια. Σάββατο, Τετάρτη. Δεν έμεινε χρόνος για να ξεκουραστούν. Απ' την άλλη, δεν υπήρχαν οι εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο για να ξεκουράσουν κάποιους βασικούς. Πιστεύω τώρα να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε για το κύπελλο. Πιστεύω ότι μας αξίζει αυτό το τίτλο. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε τον Τζόε Χάτζα αντικείμενο εκδηλώσεων από πλευράς οπαδών του Αχιλλέα. Ο Χατ και ο Λεντέσμα μαζί με τους υπόλοιπους κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ο Αχιλλέας πρωταθλητής 93. Σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε την ζωντανή μας μετάδοση. Ο Στίβ Λεντέσμα στους δέχτες σας, μεγάλος πρωταγωνιστής της χρονιάς για τον Αχιλλέα και το κυπριακό μπάσκετ. Από το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων του Λόγου, τα παιδιά όσους δούλεψαν για την ζωντανή αυτή παραγωγή, για τη ζωντανή μετάδοση, τον παραγωγό μας τον κύριο Πασχάλη Παπαπέτρου, τον Πέτρο Χάκη Χριστοδούλου και τον Ανδρέα Αναστασίου που ήταν στην περιγραφή, τον Γλάφκο Μιχαηλίδη που ήταν στα ρεπορτάζ. Καλή σας νύχτα.